Το νεαρό κορίτσι που βλέπετε με τα καταγαλάνα μάτια και το λαμπερό χαμόγελο είναι κόρη δύο γνωστών και αγαπημένων ηθοποιών, της Ευελίνας Παπούλια και του Γιώργου Λιάντου. Ωστόσο, η Αφροδίτη αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό της δρόμο, τον δρόμο της μουσικής. Τελείωσα πρόσφατα τις σπουδές μου, σπούδασα professional musicianship, ουσιαστικά μουσική, ηχοληψία, διδασκαλία, έχει πάρα πολλά μέσα και τελείωσα τώρα πριν ένα μήνα. Mm-hmm. Τώρα βρίσκομαι Ελλάδα. Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ελλάδα, έφυγε για το εξωτερικό. Η ίδια κάνει λόγο για μια απόφαση που είχε πάρει από νωρίς. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία. Ήμουν πρώτα σε χοροδίες, ήμουν στο Εθνικό Χοροδίο Αθηνών. Μετά ξεκίνησα φωνητική. Και μετά άρχισα να δίνω διπλώματα θεωρίας, διπλώματα musical theater, γιατί μ' άρεσε και αυτό το κομμάτι φωνητικής. Και μετά πήρα την απόφαση να φύγω. Ήταν προγραμματισμένο ότι θα φύγω για εξωτερικό. Σε αυτή της την απόφαση, 21 ετών σήμερα, Αφροδίτη είχε στήριγμα τους γονείς της. Προτιμούσα την αλήθεια να κάνω κάτι... Θέλω να κάνω φυσική, γιατί μέχρι κάποια τάξη μου καλεί στη φυσική. Όταν τους είπα ότι θα ακολουθήσω το τραγούδι, εντάξει, λίγο σκέφτηκαν για τα χρήματα και όλα αυτά, αλλά μου είπαν εντάξει, εννοείται να το κάνεις. Mm-hmm. Σε στήριξαν. Εννοείται, ναι, δεν υπήρχε καν θέμα. Κοιτά και ξανακοιτά το τατουάζ με το όνομα της μητέρας της στον καρπό της. Από εκείνη φαίνεται πως αντλεί έμπνευση. Ήταν πιο αυστηρή μαζί μου όταν ήμουν μικρή, λέει. Ωστόσο, εκτός από τα κοινά εξωτερικά χαρακτηριστικά, αποκαλύπτει ότι μοιάζουν και στον τρόπο σκέψης. Πιστεύω ότι τις μοιάζω σε αυτά που θέλω να τις μοιάζω. Ναι. Ποια είναι δηλαδή τα στοιχεία αυτά που έχεις πάρει από τη μητέρα σου και... Είναι τελειομανής. Δεν είναι πάντοτε καλό αυτό, αλλά πιστεύω ότι όταν κάνεις κάτι, μια δουλειά, καλό είναι να την κάνεις όσο καλύτερα μπορείς. Ποτέ δεν θα φτάσεις στο τέλειο, σίγουρα. Mm-hmm. Πεισματάρα στη δουλειά της, όχι γενικά. Και είναι κάτι το οποίο και εγώ το έχω. Και δουλεύω αρκετά σκληρά. Η Αφροδίτη αναγκάστηκε να επιστρέψει από το Λονδίνο αμέσως μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της εξαιτίας της πανδημίας. Όπως λέει, ακόμα και σήμερα φοβάται πολύ για τους κοντινούς της ανθρώπους. Υπήρξε στιγμή που φοβήθηκες. Ναι. Φοβήθηκες για αγαπημένο σου πρόσωπο, όχι για... Σίγουρα, κυρίως για τη γιαγιά μου, ναι. Είναι μεγάλη ηλικία, δεν είναι. Το ρισκάρω καν αυτή τη στιγμή να τη δω. Δεν την έχεις δει τη γιαγιά? Όχι, όχι. Προτιμώ. Πόσο καιρό είσαι να τη δει? Πολύ. Πάνω από 1,5 μήνα, όσο καιρό είμαστε καραντίνα. Χαρακτήρας ήρεμος, γαλήνιος. Μια νεαρή γυναίκα που φαίνεται να πατά γερά στη γη. Έχει ήδη κυκλοφορήσει 4 τραγούδια της, μέσα από τα οποία, όπως λέει, προσπαθεί να εκφράσει τα όσα η ίδια νιώθει. Τα περισσότερα κομμάτια που έχω γράψει μιλάνε για κάτι που έχω ζήσει. Δεν έχω γράψει κάτι για χωρισμό μέχρι στιγμής. Αλλά όλα είναι εμπειρίες μου. Δηλαδή, μπορεί να έχω πληγωθεί. Θεωρώ ότι κάποιες φορές και όταν γράψεις ένα κομμάτι, λίγο είναι σαν να βγάζεις... Τα βγάζεις από μέσα σου. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τίτλο «This is love». Ωστόσο, όπως δηλώνει, εκείνη δεν είναι ερωτευμένη. Είσαι ερωτευμένη? Καθόλου. Δεν υπάρχει κάτι.